Τώρα θα είναι μια δινηρή πορεία για την κυβέρνηση. Οδυνηρή. Κλείνει 2 χρόνια στην εξουσία. Ναι. Όποιοι δεν πήραν ένα κομματάκι πίτα, πετάνε πέτρες. Περνάει ο καιρός, τι κάνω εγώ. Όλοι γνωρίζουν ότι η δεύτερη τετραετία αυτόνομη δεν θα υπάρξει. Α, τώρα δίνετε την είδηση. Αυτόνομη δεν θα υπάρξει, το κρατάμε. Δεν θα υπάρξει. Θα είναι με τσόντα τον Α, τον Β, τον Γ ή ό,τι παρουσιαστεί μέχρι τότε. Αυτόνομη δεν υπάρχει, την απλή αναλογική. Ναι. Για να πιάσει 150 θέλει 50%. Σφύρα μου και ναι. Επομένως λοιπόν, δεν είναι τα πράγματα. Ναι, δεν είναι απολύτως η διακριτική ευχέρεια του ενός ναι. Η επόμενη μέρα. Έτσι αυτοί οι οποίοι αισθάνθηκαν ότι δικαιούμαι κι εγώ ρε παιδί μου το κάτι τι και δεν το πήρα, πετάνε πετρούλες, βλέπε τον Τζαβάρα, ναι. Όποιος κατάλληλε σοβαρός άνθρωπος. Το είπατε από την προηγούμενη εβδομάδα. Η Όλγα η Κεφαλογιάννη και όλοι αυτοί που βρίσκει, εφευρίσκει μάλλον κάποιος, το κάτι τι για να παρουσιαστεί, είμαι κι εγώ εδώ. Ναι. Δηλαδή με άλλα λόγια, η τεχνική του Αβραμόπουλου με τα πεταδάκια στην Τζαμαρία πολλαπλασιάζεται. Απλώνεται, μάλιστα. Εγώ θα ήθελα να πω τούτο. Θέλω να το διατυπώσω σωστά. Παιδιά, η κυβέρνηση που έχουμε δεν είναι αυτή την οποία προσδοκούσαμε. Πώ θα δει, θα κάνει. Ναι. Δεν είναι όμως η χειρότερη κυβέρνηση. Δεν είναι η χειρότερη κυβέρνηση από αυτή την οποία είχαμε με τα πολιτευτικά ή αν θέλετε από το 2000 και μετά. Όχι. Είναι πολύ καλύτερη όλων των προηγουμένων. Χρειάζεται όμως ενίσχυση. Χρειάζεται να τεντώσει τα αυτιά της όμως, να δει μερικά πράγματα. Δεν είναι η ώρα του να προσπαθούμε να κάνουμε στην παρουσία μας με τα πετραδάκια που είπα κτλ. Χρειάζεται να δούμε τι θέλουμε. Θέλουμε αυτή την κυβέρνηση που βελτιωμένη, εν πάση περιπτώσει, όχι όπως είναι τώρα, βελτιωμένη, ή θέλουμε επιστροφή στα πειράματα. Απλά είναι, δεν υπάρχει. Εάν θέλουμε επιστροφή στα πειράματα, ναι. Εγώ δεν είμαι έτοιμος να το παρακολουθήσω. Εξηγούμε, δεν είμαι έτοιμος να παρακολουθήσω. Επιστροφή στα πειράματα, δηλαδή επιστροφή σε πολλάκιδες και τέτοια, μακριά από μένα. Επομένως, τι προτείνω. Παιδιά, ελάτε να συμπληρώσουμε την οποιαδήποτε δυναμική δείχνει η κυβέρνηση, όχι αποτελεσματική, επαναλαμβάνω, μην παρεξηγηθώ, γιατί η επόμενη μέρα μπορεί να είναι οδυνηρή. Τώρα κάτω από την ευρυχωρία το ότι δική μας είναι, κάτσε να λέμε και κανένα μπινελίκι. Ναι. Αυτό Δημήτρη μου. Δηλαδή βλέπω τώρα την πολιτική κάποιον, ξέρω εγώ. Τράγκας. Ωραία. Ο Τράγκας δεν έγινε ΣΥΡΙΖΑ. Πρέπει να βρεθεί ένας διάβλος. Λέει, κάτσε εδώ, ρε. Ηρέμησε. Είσαι 70 τόσο πια. Άστα αυτά. Δεν είναι, ξέρω εγώ, η πολιτική την οποία κάνει ο Φιλιππάκης, η οποία δεν διαφέρει πολύ από αυτήν του πώς το λένε, Βαξεβάνη. Του ντοκουμέντο, του Βαξεβάνη. Αυτές είναι δυνάμεις όμως. Ναι. Δεν είναι μια τυχαία δύναμης, μια μικρή οντότητα, το συγκρότημα του Φιλιππάκη. Και κάποιοι άλλοι. Βλέπω κάποιους αδέσποτους. Αδέσποτους. Εγώ λοιπόν, αδέσποτους, ρε παιδί μου, αδέσποτους. Οι οποίοι μπορούν κάτω από μια ευρύτερη ομπρέλα να συνεργαστούν για να μην επιστρέψουν στα παλιά. Εμένα μου προξενεί τεράστια θλίψη. Τεράστια θλίψη. Να βλέπω ενεργά στοιχεία αυτής της παράταξης ναι. Να πρωταγωνιστούν στον Πετροπόλεμο εναντίον της κυβέρνησης. Πρέπει και αυτή να αφήσει το Ιμπέριουμ, να αφήσει ότι εγώ είμαι και κανένας άλλος και να ενσκύψει λίγο σε αυτές τις κραυγές. Εδώ κάτι γίνεται. Δεν έγινε αριστερός κανένας από όλους αυτούς. Δεν έγινε αριστερός ο Τράγκας. Δεν έγινε αριστερός εγώ, ο Γιάννης ο Φιλιππάκης. Δεν έγινε αριστερή τόσοι όσοι γράφουν εναντίον της κυβερνήσεως. Αλλά η σδομπαρία, οι άσους να λένε,
πολλαπλασιάζει τους αντιρρησίες. Δηλαδή, κάτσε ρε, τι κάνεις μόνος, εδώ. Έτσι λοιπόν στέκομαι και λέω, παιδιά, πάμε στις εκλογές σίγουρα σε 2 χρόνια, σίγουρα. Πώς περάσαν τα πρώτα 2 χρόνια, δεν τα καταλάβαμε, έτσι. Σωστά. Και μπορεί και ταχύτερα. Ουσιαστικά ξεκινάει και προεκλογική. Δεδομένου ότι καμία κυβέρνηση δεν έκανε όλη την τετραετία, όλοι έκαναν λειψές. Ναι. Άρα λοιπόν, επειδή έχουμε το κόλπο γκρόσο του ΣΥΡΙΖΑ, απλή αναλογική, πρέπει να προκύψει. Εγώ σου λέω στην καλύτερα των περιπτώσεων, στην καλύτερα. Ναι. Πιάνει 40, που δεν το βλέπω πιθανό, έτσι είναι. Ναι. Οι συμποσούμενοι όλοι οι άλλοι είναι 60. Άρα να η παγίδα είναι μεγάλη, λέτε. Ναι, εγώ σου λέω πάλι 40. Και βάλει και τον Πεντόπουλο να ξαναμπεί μέσα. 3-4, ωραία. Και. Δηλαδή, μην βρεθούμε πιο τέτοιων εκπλήξεων. Προκειμένου λοιπόν να βρεθώ προ τέτοιων εκπλήξεων που δείχνουν από τώρα το ρεβασισμό ότι αυτή τη φορά δεν θα σας καταλαβαίνεις, προτείνω σχέδιο ανασυγκρότησης της κεντροδεξιάς. Σχέδιο ανασυγκρότησης της κεντροδεξιάς. Ακριβώς. Εάν αγνοήσουν αυτή την πρόταση, έχω την αίσθηση ο καθένας από εμάς υποχρεούται να μην κοιμάται ήσυχος. Τι εννοείται, για το πολιτικό του συμφέρον, για το ατομικό του συμφέρον, για το συμφέρον της χώρας μας, της πατρίδας μας. Ο καθένας ψηφίζει βάσει το ατομικό του συμφέροντος, ναι, που συνυπάρχει με το συμφέρον της χώρας. Δεν είναι κανείς που λέει να πάω καλά και να πειθυστεί η χώρα. Όχι. Λοιπόν, πρέπει να το δούμε, Σοφία. Δηλαδή, βλέπω κάποια λάθη, βλέπω κάποιες υποχωρήσεις, βλέπω κάποιες έτσι, κάτι αυτά. Καθίστε. Ναι, μεν είμαστε κάποιοι πικραμένοι, κάποιοι στενοχωρημένοι, κάποιοι έτσι, από την κυβέρνηση ή από κάποια πράγματα τα οποία δεν συνάδουν με δική μας λογική. Ο καθένας έχει μια λογική. Ναι, αλλά από το να σου έρθει ο ΣΥΡΙΖΑ με άγριες διαθέσεις που έχουν διατυπωθεί δημοσίως, αυτό δεν το θέλω καθόλου. Μα καθόλου. That's all. Χτυπάτε καμπανάκι, καμπάνα. Δεν ξέρω αν είναι καμπάνα, αλλά εν πάση περιπτώσει δεν θέλω στη χώρα να γίνει της που... εντάξει. Όχι, μην το πείτε. Ναι. Τώρα, να θυμίσουμε και να θυμίσω και εσάς ότι αυτά νομίζω το καμπανάκι το είχατε χτυπήσει και το 2012. Δεν είχαν ακούσει και ήρθε το 2015 μαζί με το ΣΥΡΙΖΑ. Κοίταξε, Σοφία. Αλλά έχουν αλλάξει τα πράγματα. Το να κάνεις μία ανάλυση στο πολιτικό χάρτη δεν είναι δύσκολο. Μελετάς δεδομένα, ανθρώπους, προηγούμενες καταστάσεις και βλέπεις. Δηλαδή, εγώ αυτή τη στιγμή δεν μπορώ να πιστώ. Και θέλω να επιχειρηματολογήσω όπου και όποιος θέλει και να πω ότι δεν εμπνέομαι από την από τον πατριωτισμό του κ. Τσίπρα. Δεν εμπνέομαι. Δεν εμπνέομαι. Μάλιστα. Μετά από αυτό που έκανε το 15 τον Ιούλιο, που βάζει το λαό μπροστά και του λέει ο λαός όχι, με τη συνέπεια της πληρώσω εγώ ο λαός, και πάλι εμένα και τους πουλάει, γιατί του είπε ο Κλίντον, κοίταξε αγοράκι μου, μη πεις από εκεί μέσα χωρίς έτσι. Λοιπόν, δεν του έχω εμπιστοσύνη. Δεν του έχω εμπιστοσύνη. Ναι, καμία εμπιστοσύνη δεν του έχω. Λοιπόν, τον θεωρώ ξεγάνωτο πολιτικά. Καλά ήταν τώρα, είχε αξία και σημασία τώρα να αναφέρετε και να το χαρακτηρίσετε με αυτό το τρόπο, με αυτό το τρόπο. Εδώ μένουμε στην πολιτική ανάλυση την οποία κάνατε, που είπατε και για την κυβέρνηση τα αρνητικά και είπατε και το κίνδυνο και την πιθανότητα και τις εκλογές σε 2 χρόνια και το σχέδιο ανασυγκρότησης της κεντροδεξιάς. Και σχέδιο ανασυγκρότησης κεντροδεξιάς. Των ιδεών που θα στεγάσει περισσότερο μέσα, αυτό λέω. Ανασυγκρότηση των ιδεών, Σοφία. Κάτσε να δούμε εδώ. Έχω μερικά πρόσωπα. 20 πρόσωπα, 30 πρόσωπα που καθένας ελέγχει ακόμα έναν, δύο, ξέρω, τρεις, 30, 100. Ωραία. Τι μας χωρίζει, φίλε. Έλα εδώ, ρε φίλε, τι μας χωρίζει. Μας χωρίζει κάτι ιδεολογικά ή μας χωρίζει ότι δεν σου δώσουμε ένα κουτάλι. Γιατί περισσότεροι δεν πήρα κουτάλι και...
Το κουτάλι δηλαδή είναι το πρόβλημα. Κύριε εκδίκης. Πάντα το πρόβλημα ήταν το κουτάλι. Πάντα. Πάντα λέτε. Πάντα. Λοιπόν, εγώ αυτό το οποίο λέω, παιδιά, ελάτε να μαζευτούμε για να συμμαζευτούμε. Να μαζευτούμε για να συμμαζευτούμε. Και ποιος το λέει, δηλαδή θα αρχίσουν τώρα στο διαδίκτυο τα σχόλια. Δεν με ενδιαφέρει τι σχόλια θα ακούσουν, Σοφία. Ουγγαρ έρχεται μόνο του. Έρχεται με τον πόνο, αλλά και σοφίας.